Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, οικονομολόγος, συγγραφέας και πρώην αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του ΔΝΤ. Κύριε Ρουμελιώτη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές σας. Κύριε Ρουμελιώτη, πρόσφατα από τις εκδόσεις Λιβάιν κυκλοφόρησε ένα βιβλίο σας με τίτλο «Κατακερματισμός του κόσμου, 40 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις». Να πω για τους φίλους ακροατές ότι η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στο Electra Palace στην Αθήνα την 5η 17 Οκτωβρίου. Οι συνομιλητές που θα παρουσιάσουν το βιβλίο είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος, τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Βάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, και ο Μιχάλης Οσάλας, πρόεδρος του ομίλου εταιρεών Λίκτος και επίτιμος πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιός, και ο Δημήτρης Κόνστας, πρώην υπηρεσιακός υπουργός και πρέσβης προσωπικότητων στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκλεκτή προσκεκλημένη, θα συντονίσει η Μάρθα Λεκάκου, δημοσιογράφος. Κύριε Ρουμελιώτη, όπως είδα το βιβλίο σας, παρουσιάζεται μια ακτινογραφία στο ανάγλυφο της γεωπολιτικής που παρουσιάζεται στην επιφάνεια και σε αυτά που μπορούμε να δούμε παγκοσμίως. Όμως την ίδια στιγμή εξετάζεται και το υπόστρωμα που επηρεάζει κατά μεγάλο βαθμό αυτό το ανάγλυφο και αναλύεται τους παράγοντες, όπως είναι, ας πούμε, η οικονομία που είναι και ο τομέας σας. Και θέλω να ξεκινήσουμε από, επειδή είχαμε πρόσφατα και την έκθεση του Μάριο Ντράγκη για την Ευρώπη, με ένα από τα ερωτήματα που έχετε στο βιβλίο σας, που έχει τίτλο «Αν είναι εφικτή η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης». Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης εξαρτάται από δύο παράγοντες. Πρώτον από τον οικονομικό και δεύτερο από τη θέση της Ευρώπης απέναντι στις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές διεργασίες. Ας πούμε πρώτο το πρώτο κομμάτι που αφορά την οικονομία. Τόσο ο Ντράγκη όσο και ο Λέτα πριν από μερικές εβδομάδες είχαν τονίσει ότι η οικονομία της Ευρώπης έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα λόγω του Ρωσοκρανικού πολέμου, λόγω της μακροχρόνιας μείωσης, στέρησης της παραγωγικότητας σε σχέση με εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω της έλλειψης επενδύσεων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν οι αποταμιευτικοί πόροι που θα μπορούσαν να διατεθούν για να καλύψουν τα επενδυτικά κενά. Και η Ευρώπη αντιμετωπίζει, όπως και άλλες χώρες, κυρίως μεγάλες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, και τις παγκόσμιες προκλήσεις που είναι η ενεργειακή μετάβαση, είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και επομένως χρειάζεται μια ριζοσπαστική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και αυτών των απειλών. Η Ευρώπη σήμερα οικονομικά βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Ο ρυθμός μεγέθησης του ακαθάριστου χώρου προϊόντος σε ετήσια βάση είναι πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με τον αντίστοιχο στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα σε σχέση με εκείνον της Κίνας. Δεύτερο, η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τους δύο άλλους ανταγωνιστές της ΗΠΑ και την Κίνα σε ό,τι αφορά το βαθμό ψηφιοποίησης της οικονομίας της. Οι δύο άλλες μεγάλες δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλες επενδύσεις στον τομέα αυτό και επομένως ελέγχουν κατά κάποιο τρόπο τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις και η Ευρώπη δεν επενδύει αρκετά όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα στις σύγχρονες τεχνολογίες. Η έκθεση Ντράγκη ήρθε να προτείνει κάποιες λύσεις για την κάλυψη αυτού του επενδυτικού κοινού και την αντιμετώπιση γενικά των προκλήσεων αυτών. Υπολογίζει ότι σε ετήσια βάση η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί περίπου 800 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις ετησίως για να μπορέσει να καλύψει το έλλειμμα της, έλλειμμα παραγωγικότητας που της αφαιρεί τη δυνατότητα να αυξήσει περαιτέρω το βιωτικό της επίπεδο.
εάν δεν πραγματοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις, ο Ντράγκη λέει ξεκάθαρα ότι κινδυνεύει η μείωση του ιδιωτικού επίπεδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζεται τον παγκόσμιο περίγυρο και τους γεωστρατηγικούς συσχετισμούς ισχύους και τους κίνδυνους που προκύπτουν και παίρνετε μια διαδρομή από την πολυπολικότητα στις αρχές του αιώνα, στη διπολικότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι τη μονοπολικότητα μετά το 90 και φτάνουμε πάλι στην πολυπολικότητα του σήμερα, που συνδέεται και με τον τίτλο που έχει το βιβλίο σας για τον κατακαιρματισμό. Για να πάμε λοιπόν τώρα στη μεγάλη εικόνα, ποιος πιστεύετε ότι κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο με τόσους πόλους ισχύως και πώς επηρεάζεται αυτή η παγκόσμια ισχύ από τις δύο μεγάλες εστίες πολέμου που έχουμε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο και στη Μέση Ανατολή. Ναι, όπως το τονίσατε πολύ σωστά, έχουμε περάσει πλέον από ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα που προωθήθηκε μετά τη δεκαετία του 80 στον κόσμο, όπου δόθηκε η δυνατότητα από τις δυτικές χώρες να ενταχθούν στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα μέσα από το διεθνές εμπόριο, τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και δώσαν τη δυνατότητα σε αυτές τις χώρες, όπως η Κίνα για παράδειγμα, η Ρωσία, αλλά και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, δώσαν τη δυνατότητα στον κόσμο να ζήσει μια μεγάλη περίοδο ευημερίας, οικονομικής εννοώ ευημερίδας, αύξηση του βιωτικού επίπεδου, ιδιαίτερα στην Κίνα, 600 εκατομμύρια Κινέζοι βγήκαν από τη φτώχεια. Και επομένως οι γεωπολιτικές, αν θέλετε, αντιπαλότητες είχαν καμφθεί κατά τη διάρκεια της περίοδου της παγκοσμιοποίησης. Στη συνέχεια όμως είδαμε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε από τις ΗΠΑ και τις δυτικές χώρες σχετικά με την ένταξη της Κίνας ειδικότερα και άλλων περιφερειακών χωρών του Νότου στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα, ανέδειξε τις δυνάμεις αυτές του Νότου, του παγκόσμιου Νότου που ονομάζομαι, και τις κατέστησε κυρίως στην Κίνα, δε μία αντίπαλο των ΗΠΑ σε γεωπολιτικό και γεωοικονομικό επίπεδο. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν, είπα, να χάσουν την πρωτοχαλεδρία τους, το primacy που λένε, στον κόσμο. Και έτσι οι ανταγωνισμοί άρχισαν σιγά σιγά να μετατοπίζονται προς τον ειδοειρωνικό και στη συνέχεια επί Ομπάμα και στη συνέχεια επί Τραμπ. Είδαμε να κηρύσει το πρώτο εμπορικό και τεχνολογικό πόλεμο απέναντι στην Κίνα. Αυτά είναι θέματα τα οποία επηρεάζονται από τις γεωοικονομικές εξελίξεις και τις επιδιώξεις της εκάστοτε ηγεμονικής δύναμης να μην αμφισβητηθεί ως η πρώτη δύναμη στον κόσμο και να μην αφήσει άλλες δυνάμεις να την προσπεράσουν. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε την οξύτητα με την οποία εκδηλώνονται οι ανταγωνισμοί αυτοί και οδηγούν πολλές φορές σε πόλεμο, όπως έχουμε σήμερα στην Ουκρανία. Βέβαια, ο πόλεμος αυτός είχε προδιαγραφεί μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολικά σύνορα της Ρωσίας και το τελευταίο προπύργιο βασικά και απειλή, αν θέλετε, προς τη Ρωσία ήταν η Ουκρανία και βεβαίως τα όσα γεγονότα συνέβησαν μετά το 2014 καταδεικνύουν ότι οι ανταγωνισμοί αυτοί μεταξύ δυτικών χωρών ΝΑΤΟ ειδικότερα και της Ρωσίας σήμερα συνεχίζονται με μια άλλη μορφή, τη μορφή του πολέμου σε ένα χώρο που αποτελεί ιστορικό προπύργιο, αν θέλετε, της Ρωσίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της άμυνάς της. Και ο ρωσοκρανικός αυτός πόλεμος σήμερα θα διεξάγεται με έντονο χαρακτήρα και απειλεί την παγκόσμια ειρήνη. Εάν συνεχιστεί με τέτοια ένταση και οι Ρώσοι απειληθούν βασικά και δεν κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο, τουλάχιστον στην Ανατολική Ουκρανία,
η επιδείνωση του πολέμου μπορεί να φέρει μια τραγική εξέλιξη, δηλαδή τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, που, από την οποία χρήση θα καταστραφεί βεβαίως μεγάλο μέρος της Ευρώπης και γενικότερα του κόσμου. Έχετε μια ενότητα, επειδή θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό το πεδίο. Αναλύεται ένα ανταγωνισμό που δεν ακούμε πολύ συχνά την ανάλυση του. Αυτό μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας. Πόσο αντίπαλοι και πόσο σύμμαχοι είναι αυτά τα δύο κράτη? Ιστορικά οι δύο αυτές χώρες πέρασαν από μια, μετά την άνοδο του Μάο στην εξουσία, πέρασαν σε μια φάση εφορίας και συνεργασίας στα πλαίσια της κομμουνιστικής αλληλεγγύης, αλλά σταδιακά οι δύο αυτές χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες λόγω κάποιων συνοριακών διαφορών και συγκρούσεων που συνέβαλαν η συνόξη των και ιδεολογικών ανταγωνισμών, αν θέλετε, που συνέβαλαν συνόξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα βλέπουμε ότι οι δύο αυτές χώρες, κάτω από τις εξελίξεις που ζούμε καθημερινά, δηλαδή τον Ρωσοκρανικό πόλεμο, ότι απειλούνται και οι δύο από την ηγεμονική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ρωσία στα δυτικά της σύνορα από το ΝΑΤΟ και η Κίνα στον Ινδοειρηνικό από τις συμμαχίες που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ιαπωνία, με την Νότια Κορέα και με Αυστραλία και διάφορες άλλες χώρες στην περιοχή, προκειμένου να ανακόψουν και να εμποδίσουν τον έλεγχο του Ινδοειρηνικού από τη μεγάλη πλέον γεωπολιτική δύναμη που είναι η Κίνα. Επίσης, μετά το Ρωσοκρανικό πόλεμο και τις κυρώσεις που εφάρμοσαν οι δυτικές χώρες απέναντι στη Ρωσία, η Ρωσία αναγκάστηκε να προσανατολίσει την οικονομία της και τις εξαγωγές, ειδικότερα φυσικού αερίου και πετρελαίου, προς την Κίνα, που έχει μεγάλη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Και επομένως οι δύο αυτές χώρες βρίσκονται πιο κοντά σε συνεργασία παρά σε ανταγωνισμό. Συνεργάζονται πέρα από τον τομέα των ορυκτών καυσίμων σε μια σειρά από άλλους τομείς, όπως είναι ο βιομηχανικός τομέας, ανταλλαγή συστημάτων πληροφόρησης, συνεργασία στον τομέα το νομισματικό μετά τις κυρώσεις που εφαρμόστηκαν ενάντια στη Ρωσία. Επιδιώκουν βασικά τη μείωση της εξάρτησής τους από το δολάριο και προωθούν νέα συστήματα πληρωμών μεταξύ τους και μεταξύ άλλων χωρών του Παγκόσμιου Νότου. Και επομένως η ανάγκη έχει κάνει αυτές τις δύο χώρες να συνεργάζονται πιο στενά και αυτή η συνεργασία επεκτείνεται και στο γεωπολιτικό κομμάτι με γυμνάσια τα οποία οργανώνουν σε σταθερή βάση μεταξύ τους, ναυτικά στον Ινδοειρηνικό και χερσαία στη Ρωσία ή και στην Κίνα. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσέγγιση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κοινός αντίπαλος αυτή τη στιγμή, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Με αυτό θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο της γεωπολιτικής και να πάμε τώρα στο υπόστρωμα και να μιλήσουμε για τους σχετισμούς ισχύως με όρους οικονομίας. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η μεγάλη εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη το χρέος στα ύψη που είναι και μία προσθήκη που έχετε ακόμα, εξετάζοντας το περιβάλλον το οικονομικό παγκοσμίως, λέτε ότι είναι αναπόφευκτη η δημοσιονομική πειθαρχία. Ναι, σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς συσχετισμούς ισχύως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα κυριαρχούν. Κυριαρχούν γιατί το ακαθάριστο χώριο προϊόν τους είναι πολύ μεγαλύτερο με ονομαστικούς όρους. Βέβαια, η Κίνα με όρους αγοραστικής δύναμης έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά το ακαθάριστο χώριο προϊόν. Αλλά το βιωτικό επίπεδο στις ΗΠΑ είναι κατά πολύ υψηλότερο από ότι στην Κίνα και στην Ευρώπη. Δεύτερον, ότι έχουν μια ισχυρή
τεχνολογική βάση και διαθέτουν τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, και η Κίνα ακολουθεί ως δεύτερη στον τομέα τον τεχνολογικό και επιδιώκει να ξεπεράσει, έχει μια στρατηγική για να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οικονομία, η χρηματοπιστωτική αγορά της Αμερικής είναι σαφώς η μεγαλύτερη στον κόσμο και επηρεάζει τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα το χρηματοπιστωτικό. Ωστόσο, η Αμερική έχει και τα προβλήματά της. Πρέπει να αντιμετωπίσει το διαχρονικό πρόβλημα του διπλού ελλείμματος, δηλαδή του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών της, τρεχουσών συναλλαγών και το εμπορικό της έλλειμμα, και από την άλλη μεριά το υψηλό χρέος, το οποίο κυμαίνεται σήμερα περίπου στο 130% ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η Κίνα έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει υψηλότερους ρυθμούς μεγέθησης οικονομίας της 5% έναντι 2-2,5% στις ΗΠΑ. Έχει καταφέρει να βγάλει 600 εκατομμύρια φτωχούς από τη φτώχεια και να βελτιώσει το βιωτικό της επίπεδο. Έχει διαπραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και έχει προσελκύσει ξένες επενδύσεις, και σήμερα είναι η πρώτη, για παράδειγμα, δύναμη παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μπαταριών στον κόσμο. Και γενικότερα η Κίνα έχει καταφέρει να αναδείξει και κάποια τεχνολογικά κέντρα και πανεπιστήμια. Ωστόσο, η Κίνα έχει να αντιμετωπίσει και αυτή τα διαρθρωτικά της προβλήματα, που είναι πρώτον η γύρανση του πληθυσμού λόγω της πολιτικής που εφάρμοσε για πολλά χρόνια του ενός παιδιού. Τώρα έχει αλλάξει αυτή η πολιτική. Δεύτερο, έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της επιβράδυσης μεγέθησης του ακαθάριστου χώριου προϊόντος της. Θυμίζω ότι για πολλά χρόνια η Κίνα είχε αριθμό μεγέθησης της τάξης του 10% ετησίως, τώρα έχει πέσει το 5% με προοπτική, με βάση τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να πάει ο ρυθμός αυτός γύρω στο 3-3,5% τα επόμενα χρόνια. Και επίσης η Κίνα επίσης έχει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα των μεγάλων οικονομικών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των στρωμάτων του πληθυσμού της, καθώς επίσης και των περιφερειακών ανισοτήτων. Ταυτόχρονα θα έλεγα ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους στην Κίνα είναι πολύ σοβαρό, και επίσης το χρέος των περιφερειακών κυβερνήσεων. Αλλά η Κίνα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Πρέπει να πούμε όμως ότι έχει πολύ μεγάλα συναλλαγματικά αποθέματα, τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να αποφευθεί μια κρίση χρέους, ιδιωτικού χρέους στην Κίνα. Από την άλλη μεριά, η Αμερική μπορεί να έχει πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, λιγότερο ιδιωτικό, αλλά έχει και η Αμερική το δολάριο, το οποίο είναι διεθνές νόμισμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή για να καλύψει τα ελλείμματα αυτά μέσα από την έκδοση δολαρίων από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Η Ευρώπη είναι ο μεγάλος ασθενής. Όπως είπαμε, η παραγωγικότητά της χαμηλότερη από εκείνη των ΗΠΑ. Η βιομηχανία της έχει πληγεί ανεπανόρθωτα μετά το Ρωσοκρανικό πόλεμο λόγω της αύξησης του κόστου παραγωγής, και έχει προβλήματα στις εξαγωγές της αυτή τη στιγμή, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει και πρέπει να διαρθρώσει γενικά τη βιομηχανία της, ώστε να τροφοδοτείται, να μειώσει το κόστος παραγωγής, τροφοδοτώντας τη βιομηχανία με ενέργεια που θα προέρχεται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας, κάτι το οποίο θα πάρει χρόνο. Και επίσης πρέπει να βελτιώσει την παραγωγικότητά της με νέες επενδύσεις, όπως είπε και ο Ντράγκη, είπαμε προηγουμένως, και πρέπει να κινητοποιηθούν οι εγχώριοι πόροι, κυρίως η υψηλή αποταμίευση που έχει, 33 δισεκατομμύρια ευρώ, και οι δημόσιοι πόροι. Τώρα, έρχομαι στο ερώτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Για πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, στη συνέχεια Ρωσοκρανικό πόλεμο, στη συνέχεια για να στηριχθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Η Ευρώπη έχει αυξήσει και αυτή το χρέος της, αλλά όχι τόσο πολύ όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα ο μέσος όρος
του χρέους ως ποσοστό του ακαθάριστου χώρου προϊόντος στην Ευρώπη είναι περίπου 88% έναντι 130% που είπαμε στις ΗΠΑ. Θα είχε μερικά περιθώρια, αλλά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη προβλέπει ότι το χρέος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 60% ως ποσοστό του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σκληροπυρηνικές χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία και άλλες χώρες δορυφόροι της Γερμανίας απαιτούν να επιστρέψουμε πίσω στην αυστηρή τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας για ελλείμματα αιτήσια τα οποία δημοσιονομικά που δεν θα ξεπερνούν το 3% και να επαναφέρουμε το χρέος από το 88% που είναι σήμερα στο 60%. Αυτό δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παρά μόνο με δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ της Ευρώπης είναι χαμηλός σήμερα και δεν μπορεί να απορροφήσει ένα μέρος του χρέους αυτό, αλλά και λόγω της μείωσης κάμψης του πληθωρισμού με τα αντιπληθωριστικά μέτρα τα οποία πάρθηκαν. Κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε, επειδή το θίξατε και στην αρχή με την άνοδο του Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του, είδαμε τα φαινόμενα τα πρώτα του προστατευτισμού που το έχετε σε ειδική ενότητα στο βιβλίο σας, και μια πιθανή άνοδος του Τραμπ προμηνύει ότι μπορεί να ξαναδούμε το ίδιο. Πόσο δυνατό είναι να έχουμε μια επιστροφή στον προστατευτισμό και ποιες είναι οι προεκτάσεις? Και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Ο προστατευτισμός είναι μια πραγματικότητα σήμερα. Μετά το 2017, με τα μέτρα τα οποία πήρε ο Τραμπ, η φορολόγηση κρίσιμων προϊόντων και υλικών, και ο Biden, ο νέος πρόεδρος, συνέχισε αυτή την πολιτική του Τραμπ έναντι της Κίνας κυρίως, αλλά και γενικότερα. Θέλω να πω επίσης ότι η Κίνα ανταπάντησε με μέτρα περιοριστικά απέναντι στις αμερικανικές εξαγωγές και τώρα ο πόλεμος αυτός επεκτείνεται και μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, καθώς η Ευρώπη, όπως ξέρετε, πριν από λίγες μέρες αποφάσισε να φορολογήσει τις αγωγές κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που δεν πλήττουν μόνο τις κινέζικες βιομηχανίες, αλλά πλήττουν και τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, όπως είναι η Mercedes, για παράδειγμα, που παράγει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κίνα, για λόγους, επειδή το κόστος παραγωγής είναι χαμηλότερο. Επομένως, θα πληγούν και οι βιομηχανίες γερμανικές και οι βιομηχανίες άλλων χωρών της Ευρώπης που παράγουν αυτοκίνητα στην Κίνα. Άρα, πάμε σε μια γενίκευση, αν θέλετε, του πολέμου, του εμπορικού πολέμου και του τεχνολογικού. Σας θυμίζω ότι η μέτρα πήρε η Αμερική και η Ευρώπη απέναντι στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και στα συστήματα τηλεπικοινωνιών της Κίνας, απέναντι στους κολοστούς τεχνολογικούς της Κίνας, και ανταπέδωσε η Κίνα με αντίστοιχα μέτρα. Τώρα, ο Biden διακήρυξε ότι αν έρθει επανεκλεγεί πρόεδρος της ΗΠΑ, θα αυξήσει τους εισαγωγικούς δασμούς στο 100%. Θα περιορίσει αυτές τις αυξήσεις μόνο έναντι της Κίνας ή θα το κάνει και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το έκανε στην πρώτη προεδρία του? Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Άρα, αν πάμε Τραμπ, σε μια γενική... Ο Τραμπ, όχι ο Biden, ο Τραμπ. Ναι, με συγχωρείτε, ο Τραμπ. Αν πάμε σε ένα γενικευμένο εμπορικό πόλεμο, καταλαβαίνετε ότι η παγκόσμια οικονομία πλέον θα πληγεί ανεπανόρθωτα και θα επιστρέψουμε σε άλλες εποχές. Και θα μειωθεί γενικά το βιωτικό επίπεδο στον κόσμο, και αυτό θα οθήσει, θα επιταχύνει, αν θέλετε, τη διεργασία που άρχισε ήδη, της αποπαγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, πλέον οι χώρες θα χωριστούν σε μπλοκ, δηλαδή θα κατακαιρματιστεί ο κόσμος σε εμπορικά μπλοκ, σε τεχνολογικά μπλοκ και σε γεωστρατηγικά μπλοκ, ανάλογα με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Κύριε Ρωμιώτη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για το βιβλίο σας. Να επενθυμίσουμε, ο κατακαιρματισμός του κόσμου, 40 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις, εκδόσεις Λιβάνι, στα βιβλιοπωλεία Περισσότερα. Όσο μπορούσαμε το αναλύσαμε. Ήσασταν διαφωτιστικότατος και η εκνογραφία που κάνατε είχε πολλή λεπτομέρεια. Ήθελα να σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.